Φέδων Καριωσιφίδη, στο γνωστό περιοδικό εκτότε, στο γνωστό περιοδικού πτήση και στο γνωστό site flight.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λαύρο. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Βασίλη του Κοψαχίλη ότι υπάρχει μια κατανομή γεωπολιτικών ρόλων στην περιοχή, με καινούριους, με νέους ρόλους σε παίκτες οι οποίοι είναι στην περιοχή, όπως η Ιταλία, η οποία, ας πούμε, φτιάχνει το πιο ισχυρό ίσως ναυτικό στην Ευρώπη, στην Μεσόγειο. Και όχι μόνο. Εμείς είμαστε σε μια φάση εξοπλισμού, καλώς κάνουμε, και εμείς όμως έχουμε αφήσει μια 15ετία πίσω και έχουμε πάρα πολλές τρύπες να καλύψουμε. Και παντού. Αεροπορία, ναυτικό, στρατό. Με τα ελικόπτερα, τι γίνεται αεροπορία, που είναι κομβικό, ειδικά για την περιοχή μας? Με τα ελικόπτερα της αεροπορίας, στρατού, γιατί ελικόπτερα και ναυτικό και πολεμική αεροπορία φυσικά, αλλά θα μιλήσουμε και για τα δύο σε κάποια άλλη εκπομπή. Ναι. Μικρή παρένθεση για τα ελικόπτερα του ναυτικού. Έρχονται τα Ρώμεο. Βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο το να φορτωθούν και να έρθουν στην... Πόσα από τα 7 έχουμε, έτσι, 7 έχουμε παραγγελία. 7 έχουμε, για 3 ακούω, μπορεί να είναι και 4, μάλιστα, αλλά η αλληλουχία μετά θα είναι πυκνή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται να περιμένουμε 3 χρόνια για να πάρουμε τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Απλώς είναι η διαδικασία και η εκπαίδευση η οποία γίνεται και ολοκληρώνεται εκεί πέρα, αλλά όταν έρθουν εδώ πέρα στο Κοτρώνη, στο ναυτικό ηχηρό Κοτρώνη, θα... Κυριολεκτικά θα υπάρξει ανάταση της αεροπορίας ναυτικού. Αεροπορία στρατού. Αεροπορία στρατού, με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και για τα F-35, για τις LCS, για τα τεθωρακισμένα κτλ. Ξεχάσαμε την ανακοίνωση η οποία είχε γίνει για τα 35 ελικόπτερα για τα Black Hawk. Για να δώσουμε λίγο το τοπίο στην αεροπορία στρατού, ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι των μεταφορικών ελικοπτέρων, γιατί αυτό είναι που πονάει, αλλά όχι ότι τα επιθετικά ελικόπτερα βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Το τοπίο στα μεταφορικά ελικόπτερα είναι ως εξής. Έχουμε αριθμούς από τα Σινούκ, τα οποία είναι ένας αναμειγενής στόλος. Να θυμίσουμε ότι είναι οι αγορές, οι εξχρονισμοί από τα παλαιότερα και βέβαια τα ελικόπτερα τα 5, τα οποία είχαμε πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν αυτά τα οποία κράτησαν λίγο την κατάσταση, διότι η κατάσταση εκεί πέρα είχε εξελιχθεί ως εξής. Ελικόπτερα τα οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση καινούρια, έπασχαν από υποστήριξη, όπως βέβαια και οποιοδήποτε μέσο, ιδιαίτερα τα αεροπορικά μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, τα οποία είναι μια ακριβή υπόθεση στη συντήρησή τους. Μια δεκαετία και περισσότερο, μπορώ να πω, σε ό,τι αφορούσε την υποστήριξή τους τη δεκαετία της δημοσιονομίας. Δεν είχαν ανανεωθεί οι συμβάσεις των follow-on support. Σε κάποια δεν υπήρχαν καν. Είχαμε κάνει αγορά χωρίς σύμβαση υποστήριξης. Εκεί είχε συμβεί. Και μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες κάποια άλλη στιγμή το εξής. Από μη παραλαβές οι οποίες έφαγαν χρόνο από τα follow-on support, όταν μετά παραλήφθηκαν τα ελικόπτερα, η ανανέωσή τους οδήγησε σε αδίέξοδο. Δηλαδή παραλάβαμε τελικά τα ελικόπτερα χωρίς να υπάρχουν οι follow-on support. Στην Ελλάδα ήταν για τη διετία συνήθως μετά τις παραλαβές των αεροσκαφών ή των ελικοπτέρων ή οτιδήποτε άλλο υλικού. Μετά τα οφείλαμε όπως αφήνουμε όλα τα δημόσια έργα. Γιατί μια δημόσια δαπάνη είναι αυτή. Εδώ πέρα μια επένδυση, υποδομή για τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία μετά αφήνεται στην τύχη της. Στα Σινούκ είχε εμφανιστεί το φαινόμενο δεκάδες κινητήρες οι οποίοι ήταν αυτοί που φορούσαν τα ελικόπτερα, αυτοί οι οποίοι είχαν αγοραστεί ως εφεδρικοί για να υπάρχει ροή ανταλλακτικών κινητήρων, και κάποιοι οι οποίοι είχαν αποκτηθεί ακριβώς για να ενισχυθεί αυτό το απόθεμα, παρέμεναν στην Ελλάδα γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα της οικονομικής δαπάνης για να πάνε και να επισκευαστούν. Αυτός ήταν ο λόγος που, όπως και σε άλλα μέσα, οι αριθμοί άρχισαν να κατρακυλάμε σε επίπεδο που δεν πετούσε τίποτε. Και ακριβώς εκεί πέρα πήραμε τα αμερικανικά ελικόπτερα
Και λέω αμερικανικά γιατί διαφοροποιούνται από την αρχική αγορά των Σινούκ, των Τσάρλι, που ανακατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 90. Μετά πήγαμε στην αγορά των καινούριων, μετά πήγαμε σε αυτά τα αμερικανικά ελικόπτερα. Τα αμερικανικά ελικόπτερα είναι αυτά που κράτησαν την αεροπορία στρατού στα βαρέα ελικόπτερα, μάλλον μέσα τα ονομάζει η αεροπορία, τέλος πάντων στα Σινούκ, για να υπάρχει κάποιο στόλος. Χρησιμοποιήθηκαν σε πυρόσβεση από το 19, δηλαδή, που από το 18-19 χρησιμοποιήθηκαν σε πυροσβέσεις, χρησιμοποιήθηκαν σε μεταφορές, σε αεροδιακομιδές, και καταλήξαμε και εκείνα να έχουν ελλείψεις ανταλλακτικών. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σε σημείο που να πούμε λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχει τώρα στήριξη, υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει follow-on support. Εν μέρη μόνο. Το πρόβλημα των κινητήρων εξακολουθεί να υπάρχει. Επιχειρήθηκε να λυθεί με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει και πρότυπο για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Να δημιουργηθεί μια εγκατάσταση στην Ελλάδα η οποία να επισκευάζει κινητήρες. Διότι το πρόβλημα της επισκευής κινητήρων είναι αρκετά πολύπλοκο στο εξής. Λέει κάποιος, δεν έχουμε για παράδειγμα ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Φυσικά και έχουμε. Υπάρχει και μια σειρά ιδιωτικών εταιριών οι οποίες ασχολούνται με τη συντήρηση αεροπορικού υλικού. Ιδιαίτερα όμως οι κινητήρες έχουν κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να γίνουν οπουδήποτε. Mm. Δηλαδή αυτά που ονομάζονται θερμά μέρη. Είναι κυρίως το κομμάτι του στροβίλου ή το κομμάτι του θαλάμου καύσης. Αυτά εδώ πέρα επισκευάζονται σε ειδικά εργαστήρια. Μπορεί να σου λείπει αυτό το κομμάτι, να έχεις τον υπόλοιπο κινητήρα σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό το κομμάτι πρέπει να πάει και να περιμένει τη σειρά του για να γίνει η επισκευή. Αυτό ίσχυε και με τα Huey, τα οποία και εκεί πέρα λύθηκε με μια ενδιάμεση λύση, με απομείωση του στόλου, με υλικά τα οποία στελνόντουσαν με το σταγονόμετρο και πάει λέγοντας. Πάντως το τοπίο στα Σινούκ, για να βελτιωθεί θέμα κινητήρων. Από εκεί και ύστερα, το υπόλοιπο τοπίο εξακολουθούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε σε χρήση έναν αριθμό από τα Huey. Τα Huey και τα Augusta Bell 205, για να θυμηθούμε ότι δεν είναι μόνο τα αμερικανικά, αμερικανικής προέλευσης, αλλά είναι και τα ιταλικής προέλευσης. Ιταλικά, τα Augusta, ναι. Ακριβώς. Εκεί πέρα τι έχουμε. Τα νεότερα που έχουμε είναι αγορές οι οποίες γίνανε στη δεκαετία του 70 και παραδόθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70. Από εκεί και ύστερα δεν έχουμε κανένα καινούριο ελικόπτερο του συγκεκριμένου τύπου και μόνο παραχωρήσεις μεταχειρισμένου υλικού παλαιότερης κατασκευής ελικόπτερα, δηλαδή της δεκαετίας του 60, από αμερικανικά αποθέματα. Και κάποια στιγμή, κάπου εκεί πέρα στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αυτή η πηγή σταμάτησε. Άρα ό,τι έχουμε είναι κυριολεκτικά παμπάλαιο. Άρα τώρα περιμένουμε το 38 Black Hawk. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι περιμένουμε, αλλά για να περιμένεις πρέπει να εξασκήσεις την αγορά τους. Πρέπει να προχωρήσεις την αγορά τους μάλλον. Mm. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε κανονικά είναι να δούμε τι θα γίνει με την άλλη γάγκρενα η οποία χρονίζει εδώ και τόσα χρόνια, με τα NH90. Mm. Τα NH90 το 16ο και το 17ο έχουν πετάξει στη Γαλλία. Αναμένονται στον ούπο. Εγώ πίστευα ότι θα είχαν έρθει πριν από το τέλος του μήνα. Αλλά ας πούμε ότι θα έρθουν. 20 συνολικά είναι και 20 έχουμε αγοράσει. Σωστό. Πριν από 20 χρόνια. Σωστά. Πριν από 20 χρόνια. Και βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που ταλαιπωρηθήκαμε με τα NH90. Όσοι ακούνε και παρακολουθούν θα θυμούνται ότι όλες οι χώρες οι οποίες εμπιστεύτηκαν αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πέρασαν από τη σκύλα και τη χάρη μέχρι σήμερα. Και ορισμένοι τα παράτησαν και λες. Λύσανε το πρόβλημα. Πώς το λύσανε? Και το λύσανε κυρίως οι χώρες οι οποίες είχαν τη βιομηχανική βάση. Mm. Δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί εν μέρη το λύσανε. Οι χώρες που δεν μπόρεσαν να το λύσουν εμφανίζονται μία μετά την άλλη. Δηλαδή έχουμε την Νορβηγία και τη Σουηδία, οι οποίες δεν περνάνε ούτε απ' έξω από την αέρπαση ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, διότι βρίσκονται σε διένεξη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, σε ό,τι αφορά το κόστος και πάει λέγοντας. Για να μην μιλήσουμε και για τους Αυστραλούς, βέβαια οι Αυστραλοί έχουν και δικιά τους. Τα παράτησαν τελείως. Τέτοια που καινούργια ελικόπτερα τα κάνανε ανταλλακτικά και θάψανε τις ατράκτους για να μην πουληθούν ή δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν περίεργες απόψεις επί του θέματος, και τα ανταλλακτικά επίσης τα καταστρέψανε. Και πήγαν και πήρανε Black Hawk.
Εμείς... τα κατέστρεψαν τελετουργικά από τα νεύρα τους. Εκεί πέρα έγινε μέγα θέμα, πολιτικό θέμα, διότι για να δικαιολογηθεί αυτή η απόφαση, ενέπλεξαν μια δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σενάριο περί ανασφαλών ελικοπτέρων. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα ελικόπτερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πανάκριβα κιόλας. Ναι, έχουν υψηλότατο κόστος. Και εδώ έρχονται και λένε όσοι αναλύουν λίγο περισσότερο το ζήτημα, πηγαίνεις για ένα ευρωπαϊκό ελικόπτερο με μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες, λίγες εκατοντάδες σε χρήση, ή πηγαίνεις με ένα αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο έχει από πίσω τον αμερικανικό στρατό που θα σε υποστηρίζει και με κόστος το οποίο πάντοτε είναι χαμηλότερο από τα ευρωπαϊκά. Ωραία, λοιπόν, κάτσε για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, άρα τα H90 από τα 20 περιμένουμε τώρα το 16 και το 17, έτσι, για να πετάξουν. Ναι, αυτά που έχουν παραλάβει λειτουργούν πλέον χωρίς προβλήματα ή όχι? Όχι, δεν λειτουργούν. Το follow-on support, το οποίο και εκεί πέρα εν μέρη έχει υπογραφεί, διότι λείπει ένα κομμάτι από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, δηλαδή από τις ανακοινώσεις. Δεν μπορείς να βγάλεις και πάρα πολύ άκρη, αλλά τέλος πάντων προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Αλλά εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μάλιστα μοναδικότητα στην αεροπορία στρατού. Δηλαδή, δεν πετούσαν, δεν μπορούσες να εκπαιδεύσεις πληρώματα, και αυτός ο κύκλος, ο φαύλος κύκλος, επαναλαμβανόταν και ουσιαστικά κατέληξε, ας πούμε, να πετάς με ένα ελικόπτερο. Τώρα, για να επαναφέρεις, ακόμη και αν αρχίσεις και επαναφέρεις αριθμούς ελικοπτέρων, πρέπει να ξεκινήσεις την εκπαίδευση από την αρχή. Για να μην πω για τα ανταλλακτικά τα οποία αγοράστηκαν, δεν αναλώθηκαν γιατί στο μεταξύ είχαν καθιερωθεί τα ελικόπτερα, και κάποια από αυτά τα ανταλλακτικά πλέον χρειάζονται επαναπιστοποίηση, διότι έχει περάσει δεκαετία από την εποχή που μπήκαν στις αποθήκες. Τρομερή ταλαιπωρία. Άρα, για να το κλείσουμε αυτό με τα NH90, η προοπτική ποια είναι? Θα πετάξουν, δηλαδή θα υπάρξει follow-on support, θα υπάρξει πιστοποίηση ανταλλακτικών? Η πρόθεση είναι να υπάρξει follow-on support και να ξεκινήσει, αλλά με τεράστιες δυσκολίες ή αξιοποίησή τους. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που πετάνε, αυτοί οι οποίοι τα πετούν και τα χρησιμοποιούν, Γάλλοι και λοιπά, Γερμανοί, είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή τη δουλειά την κάνουν, είναι καλά ελικόπτερα? Κοίταξε, Λάμπρο, σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε κάνει πολλές ρεπορτάζ και πηγαίνουμε πολύ συχνά στο εξωτερικό να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, διότι εξ αποστάσεως πολλά λέγονται. Ναι. Οι Ιταλοί είχαν πρόβλημα γενικότερο και με τα ναυτικά που έχουν, γιατί έχουν και την ναυτική έκδοση, και με το στρατού ξηράς το Ιταλικού. Πιάσανε τη Λεωνάρντο από το λαιμό για να τους υποστηρίξει πρακτικά μέσω της νατοϊκής υπηρεσίας, έτσι. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τους Γάλλους. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί συνεχίζουν να αγοράζουν. Δεν σηκώσαν ξαφνικά τα χέρια και είπαν το ελικόπτερο αυτό είναι ακριβό κτλ. Έταξαν τις αεροπορίες τους με το συγκεκριμένο τύπο, με όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και τα αγοράζουν. Ωραία. Το ίδιο πράγμα και οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι έχουν παράπονα, οι Ισπανοί προχώρησαν πρόσφατα σε σημαντική αγορά αντικαθιστώντας παλαιότερα. Αλλά αυτός ο τύπος ελικοπτερού είναι εδώ για να μείνει. Δεν είναι κάτι περαστικό. Ναι. Μπορούμε να βρούμε έναν από αυτούς τους μεγάλους χρήστες και να κολλήσουμε από δίπλα του. Αυτό έχει νόημα, σωστά. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα Black Hawk και θα συνεχίσουμε. Τα Black Hawk είναι οι αντικαταστάτες των Huey Ακούστα Μπέρ 205. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορείς να συνεχίσεις. Προφανώς. Με Βιετνάμ. Πόσα θέλουμε να παραγγείλουμε, 38? 35. Εγώ δεν βλέπω αυτόν τον αριθμό εύκολα να τον πιάνουμε, δεδομένων των αναγκών για άλλα οπλικά συστήματα και δεδομένων των οικονομικών μας. Πόσα πρέπει σε ιδανικές συνθήκες, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν λεφτά, πόσα πρέπει να αντικαταστήσουμε? Ένα προς ένα δεν θα τα αντικαταστήσουμε. Δηλαδή, τα Huey, σε τι αριθμούς βρίσκονται πραγματικά σε υπηρεσία. Πόσα χρειαζόμαστε, αν είχαμε χρήματα. 48. Να. Θα ήταν ένα νούμερο που θα μας έκανε 4 μονάδες της αεροπορίας στρατού. Θα είχαμε μετά τα NH90 που κανονικά θα βρουν 24, αλλά τέλος πάντων και με τα 20 είναι άλλη μια μονάδα, και θα έχεις και και τα Σινούκ σε πραγματικούς αριθμούς όμως. Και εκεί πέρα υπήρξε
κάποια στιγμή θέμα εξοπλισμού. Δηλαδή ακούστηκαν και τα Chinook, τα CH-47F, τα Foxtrot, που είναι η τρέχουσα έκδοση σε παραγωγή. Τα Black Hawk θα αποτελέσουν το στυλοβάτι της αεροπορίας στρατού για το μέλλον. Mm. Δηλαδή δεν μπορείς να βασιστείς στα 20, μόνο στα 20 90, και προφανώς ούτε και στα... δεν μπορείς να έχεις μόνο Chinook. Mm. Δηλαδή δεν μπορείς να σηκώνεις Chinook και να... Για ψηλοπίδημα, εντάξει, ναι. Εντάξει, και τα Black Hawk είναι δοκιμάσμενα, είναι επιχειρησιακά πολύ δοκιμάσμενα. Και τα Chinook, αλλά τα Chinook είναι για άλλο λόγο. Δεν μπορεί να σηκώνει τόσο βαρύ ελικόπτερο για ψηλοπίδημα. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει την αεροπορία στρατού, όπου οι αριθμοί δεν ευημερούν, αλλά ούτε και η πραγματικότητα είναι διαφορετική, έχει μεγάλα, βαρέα τυπικά, αλλά τέλος πάντων μέσα βαρέα μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook, και δεν έχει τίποτα από εκεί και κάτω. Ωραία, πότε αναμένεται να φύγει η παραγγελία από εμάς, ξέρουμε? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε υπό ήρθε η ανακοίνωση. Δηλαδή είναι το αντίστοιχο της υπογραφής της κρατικής συμφωνίας, όπως συζητάμε και τα F-35. Mm. Χρειάζεται και για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα διαπραγμάτευση. Mm. Η διαπραγμάτευση θα είναι στους αριθμούς, και εκεί πέρα υπενθυμίζω, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, όταν είχε έρθει τότε η γνωστοποίηση, μάλλον όταν έγινε γνωστή η γνωστοποίηση των ελικοπτέρων, ότι τα συγκεκριμένα πρέπει να ενταχθούν στα τελευταία πακέτα που αγοράζει ο Αμερικανικός στρατός, αυτά τα κυλιόμενα συμβόλαια τα οποία κάνει, για αρκετές εκατοντάδες, έτσι. Mm. Αν μπορέσεις να βάλεις και τα δικά σου εκεί πέρα, θα απολαύσεις τον ίδιο τιμόν που αγοράζει ο Αμερικανικός στρατός. Το πακέτο μπορεί να σου στοιχήσει περισσότερο, διότι εκεί θα προσθεθούν και άλλα πράγματα. Εσύ βάζεις ένα καινούριο τύπο. Δεν έχεις ανταλλακτικά, δεν έχεις εκπαίδευση, δεν έχεις stock, δεν έχεις follow-on support. Αλλά η βασική μονάδα θα βρίσκεται κοντά στο κόστος που αγοράζει ο Αμερικανικός στρατός. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία, και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται και με τα επιθετικά στην επόμενη φάση, απάτηση κλπ. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πολύ.